Λοιπόν, πίσω στο τραπέζι μας, για να πάμε κυρίες και κύριοι στην πολιτική μας συζήτηση, εδώ με εκλεκτούς καλεσμένους που είναι κοντά μας. Να πούμε καλημέρες, ο κύριος Νίκος Ρωμανός, εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας. Καλή σας ημέρα. Ο κύριος Διονύσης Καλαματιανός, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Καλή σας ημέρα. Πώς είστε? Καλημέρα. Και η κυρία Κατερίνα. Την Ηλία κιόλας που είναι σε κίνδυνο. Βέβαια, η Πελοπόννησος. Προσοχή, εδώ, πολύ είμαστε. Προσοχή, άνεμη και με ψηλή ζέστη για πυρκαγιές. Τα είπαμε και το πρωί. Η Ηλία έχει. Έχει περάσει πάρα πολύ. Τραγωδία. Και καλά κάνετε και μας τα λέτε. Και η κυρία Κατερίνα Μπατζελή, μέλος Κεντρικής Επιτροπής, ΠΑΣΟΚ, Κίνημα Αλλαγής. Πόσο κομψή και πόσο όμορφη. Κυρία Μπατζελή, θα το κάνω το σχόλιο μου εγώ. Την εντυπωσιάζετε πάντα. Θα το κάνω εγώ το σχόλιο μου. Δεν θα μπορούσα να έρθω στην εκπομπή σας, γιατί υπάρχει ανταγωνισμός. Όχι, ποτέ μακριά. Πάμε να φύγουμε εκεί. Όλες οι κυρίες του πάνελ είναι κομψές και όμορφες. Κύριε Ρωμανέ, σας ευχαριστούμε. Τραπεζιού, μάλλον. Και εγώ την κυρία Μπατζελή. Κύριε Ρωμανέ, κάνω εγώ το κακό τώρα, δεν πειράζει. Τι να κάνουμε τώρα, θα έπεσε σε μένα. Μας έχετε συνηθίσει. Ναι, να ρωτήσω κάτι. Εντάξει, μπήκε αυτή η έκτακτη φορολόγηση στα υπερκέρδη των διελιστηρίων. Υπάρχουν και άλλοι τομείς οι οποίοι υπεραποδίδουν. Δόξα τω Θεώ, θα έλεγε κανείς. Έτσι, οι τράπεζες, ας πούμε, έχουν υπερκέρδη. Εκεί θα βάλετε επίσης ένα χέρι έτσι ώστε να ανακουφιστούν ακόμα περισσότεροι ή τελειώσαμε με τις ανάγκες των φτωχών? Χωρίς να είμαι σε θέση να απαντήσω στο ερώτημά σας προφανώς ή να προκαταλάβω το οτιδήποτε σχετικά με την οικονομική πολιτική της κυβέρνησης, θα σας πω ότι αυτή η κυβέρνηση έχει αποδείξει ότι διαρκώς προχωράει σε νέες παρεμβάσεις στην κατεύθυνση που είχαμε χθες. Στην κατεύθυνση του να υψώσει ένα τείχος προστασίας απέναντι στην πληθωριστική κρίση, στην κατεύθυνση του να βάλει πρόστιμα, στην κατεύθυνση του να φορολογήσει υπερέσοδα, είτε είναι οι εταιρείες ενέργειας που έχει γίνει με μόνιμο μηχανισμό, τον οποίο έχει υιοθετήσει και η Ευρωπαϊκή Ένωση, είτε είναι στα δηληστήρια που το είχαμε για δεύτερη φορά χθες, ουσιαστικά τη συνέχιση μιας πολιτικής που ξεκίνησε το 2022, όταν κάποιοι άλλοι μέναν μόνο στα συνθήματα και στα χαρτιά. Άρα θα σας πει ο κύριος Καλαματιανός, εμείς σας λέγαμε, και η κυρία Μπατζελή, εμείς σας λέγαμε φορολογήστε επιπλέον, 90% έχετε περιθώριο τα διελιστήρια και φορολογήστε και τις τράπεζες, των οποίων τα κέρδη κατά 40% προέρχονται από προμήθειες. 1,5 ευρώ από εδώ, 2,5 ευρώ από εκεί, ρώτησε το υπόλοιπό σου, πλήρωσε τόσα. Πάντως και στις τράπεζες έχουν υπάρξει πρωτοβουλίες και όσον αφορά πρόστιμα και όσον αφορά του να άλλο πει... τα πρόστιμα, τη φορολόγηση. Εγώ το λέω ότι, γιατί είναι η ίδια κατεύθυνση όλα αυτά που συζητάμε. Μάλιστα. Αλλά να πάω στην ουσία του ερωτήματος. Ακούω πράγματι την κριτική. Μέχρι προχθές μας έλεγαν δεν φορολογείται. Εν τω μεταξύ, από το 2022 φορολογούμε τα υπερκέρδη. Και σήμερα μας λένε δεν φορολογείται αρκετά γιατί έπρεπε να φορολογήσετε 80-90, δεν ξέρω πόσο θα ήθελα 100%. Να θυμίσουμε καταρχάς ότι αυτό το 33% έρχεται και προστίθεται στο 22% που είναι ήδη φορολογημένα και έχει και την προκαταβολή φόρου. Άρα μιλάμε για μια συνολική φορολόγηση πάνω από 50%, πάνω από 55%. Άρα εσείς δεν πιστεύετε όμως ότι καθυστερήσατε, ότι έγινε αυτή η κρίση λίγο καθυστερημένα, όπως λέει η πλευρά της αντιπολίτευσης? Μα δεν είναι καθυστερημένα γιατί σας ξαναλέω, ξεκίνησε το 2022. Θυμίζω ότι το 2022 το Market Pass βγήκε από αυτά τα λεφτά. Τώρα από αυτά τα λεφτά θα στηρίξουμε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Και παράλληλα με αυτό εχθές, επίσης σημαντική είδηση, είχαμε τη μονιμοποίηση μειώσεων ΦΠΑ που είχαν γίνει το προηγούμενο διάστημα. Θα κρυβίνει βέβαια στην καφετέρια. Όποιος καθίσει στην καφετέρια. Δεν έχουμε καταφέρει να μονιμοποιήσουμε όλες τις έκτακτες μειώσεις ΦΠΑ που κάναμε μέσα στον κορονοϊό. Οι περισσότερες εξ αυτών όμως έχουν μονιμοποιηθεί είτε το προηγούμενο διάστημα είτε με αυτά που ανακοινώθηκαν χθες. Κύριε Καλαματιανέ, νομίζω καταφεύγετε σε μια άλλη υπερβολή. Τους λέτε ότι έχουν κάνει πλακάκια με τα δηληστήρια, πλακάκια με τις τράπεζες και παίζουν το παιχνίδι τους. Και αυτό λίγο υπερβολικό ακούγεται τώρα. Να σας πω. 1,5 χρόνο τώρα φωνάζει η αντιπολίτευση και ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και άλλα κόμματα γιατί δεν φορολογούνται τα υπερκέρδη των δηληστηρίων. Και τα φορολογούν από 20. Έρχεται η κυβέρνηση λοιπόν και λέει 33%. Ο Πρωθυπουργός χθες ανακοινώνει 33%. Πόσο έχει πει η Ευρωπαϊκή Ένωση? Έως 90, λέει. Έως 90. Ο Πρωθυπουργός είμαστε πόσο πάνω έχει πει από το μέσο όρο, ότι θα φορολογήσει τα υπερκέρδη 90%. Θυμάστε δήλωσή του μέσα στη Βουλή ότι τα υπερκέρδη θα φορολογούνται 90%. Νομίζω ότι είναι 33% παρόχους. Και έτσι είπε υπερκέρδη, είχε πει τότε. 33%. Σας λέω το εξής. Παράλληλα τρέχει και το χαράτσι στους ελεύθερους επαγγελματίες. Υπολογίζει η κυβέρνηση ότι από αυτό το μέτρο θα μαζέψει 800 εκατομμύρια. Το ερώτημα είναι, γιατί δεν αυξάνει τη φορολόγηση των υπερκερδών στα δηληστήρια, ώστε να μην υπάρχει ανάγκη για το χαράτσι στους ελεύθερους επαγγελματίες, στους αυτοαπασχολούμενους και στους επιστήμονες? Το χαράτσι, το τεκμαρτό τρόπο αυτό που ενώ είχατε πει προεκλογικά, κύριε Ρωμανέ, ότι δεν θα φορολογήσετε τους ελεύθερους επαγγελματίες, τους αυτοαπασχολούμενους και τους επιστήμονες, και τους βάλατε τεράστιο χαράτσι, πραγματικά χαράτσι.
το τεκματό τρόπο, το τεκματό τρόπο υπολογισμού του φόρου που μας λένε φοροτεχνικοί ότι από 700 ευρώ θα πληρώσουν 1,5, ναι. 2, 3, 4 χιλιάδες. Πληρώναν 700 ευρώ γιατί κρύβανε τα έσοδα, κύριε Καλαμαθιάνη. Όλοι, κύριε Κακούση, ρωτάω όλοι. Όχι όλοι, είναι... αλλά άρα, πάρα πολύ. Εκτός αν πιστεύετε ότι... Το θέμα είναι να βρει... Εγώ δεν έχω φωνάξει υδραυλικό στο σπίτι και να φύγω με λιγότερο από 100 ευρώ λογαριασμό. Να βρει η κυβέρνηση, λοιπόν, ποιοι φοροδιαφεύγουν. Είναι υποχρέωση της πολιτείας αυτό. Ναι. Δεν μπορεί μαζί με τα ξερά να καίγονται και τα χλωρά. Δεν φοροδιαφεύγουν όλοι. Μα ξέρετε υπερβολή. Εσείς, μα είναι υπερβολή. Ξέρετε τώρα μιλάτε καλά. Σε έναν μισθωτό. Είναι ακριβώς. Υπερβολή να του λέτε ότι ένας ελεύθερος επαγγελματίας βγάζει τουλάχιστον 11.000 ευρώ το χρόνο. Εσείς ξέρετε όλους να βγάζουν 11.000 ευρώ το χρόνο. Εγώ όχι ξέρω όλους, πάρα πολλούς. Αλλά οι περισσότεροι από αυτούς που ξέρω βγάζουν 11, δηλώνουν 3 και ζουν σε μεζονέτες. Γνωρίζω πολύ καλά συναδέλφους μου δικηγόρους, οι οποίοι δεν μπορούν να έχουν ένα γραφείο, δηλώνουν ως έδρα το σπίτι τους. Γιατί δηλώνουν έδρα το σπίτι τους? Γιατί προφανώς γιατί δεν έχουν θύματα. Εγώ ξέρω πάρα πολλούς νέους ειδικά δικηγόρους, οι οποίοι δεν βγάζουν 10 και 11.000 το χρόνο. Όπως επίσης υπάρχουν πάρα πολλά μαγαζιά που περιμένουν να πάρουν μια σύνταξη, ιδιοκτήτες, έμποροι, πουλάνε διάφορα οι άνθρωποι, περιμένουν να πάρουν μια σύνταξη και κρατάνε το μαγαζί τους μόνο και μόνο για να μπορέσουν να πάρουν τη σύνταξη. Και τώρα έρχεται και τους λέει η κυβέρνηση, είστε φοροφυγάδες, πληρώστε 3 και 4 χιλιάρικα. Αυτό είναι το αποτέλεσμα. Μια σύντομη το θέμα όμως είναι να μας απαντήσει ο κ. Ρωμανός, γιατί όχι στο 70, 80, 90% εφορολόγηση. Και ερχόμαστε, κυρία Μπατζελή. Επίσης, πολύ σωστά ρωτήσατε γιατί όχι στις τράπεζες και στους παρόχους ενέργειας που περιμένουμε για το 23. Για το 23 περιμένουμε. Ελάτε, κύριε Ρωμανέ, κάτι σύντομο, παρακαλώ να μην. Στο κομμάτι της φορολόγησης των υπερκερδών, απάντησα και έδωσα και τα στοιχεία. Είμαστε πολύ πάνω από τον ευρωπαϊκό μεσόρο. Οι περισσότερες χώρες έχουν πάει περίπου εκεί που είμαστε εμείς και ίσως και πιο κάτω. Γιατί ξαναλέω, εδώ έχουμε. Είναι ήδη φορολογημένα με 22%. Άρα έχουμε να κάνουμε με πάνω από 55%. Αλλά πάω στην ουσία της κριτικής για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Καταρχάς, ο ίδιος ο Πρωθυπουργός είπε ότι θα υπάρξουν σημειακές παρεμβάσεις και διορθώσεις στο συγκεκριμένο νόμο. Από εκεί και πέρα, επί της αρχής, δεν νομίζω να διαφωνεί κανείς ότι προφανώς δεν μπορεί κάποιος να δηλώνει λιγότερα από τον υπάλληλό του. Το λέω πάρα πολύ απλά. Α, ναι. Και άρα, επί της αρχής, είναι ένα σωστό νομοσχέδιο που όμως χρειάζεται σημειακές παρεμβάσεις και αν θέλετε είναι και ένα από τα μηνύματα της κάλυψης. Αλλά επειδή ακούω συνέχεια την κριτική, α, δεν πιάνετε τα μεγάλα ψάρια. Συγγνώμη, εχθές είχαμε πρόστιμο εκατομμυρίων ευρώ για φοροδιαφυγή σε πολύ μεγάλη αλυσίδα ρούχων. Λοιπόν, αυτό δεν είναι ένα ακόμα βήμα στην κατεύθυνση των διασταυρώσεων του να πιάνεις ακριβώς τα μεγάλα ψάρια παράλληλα με όλα αυτά τα οποία συζητάμε. Θα μπορούσαν να δώσουν και κίνητρα. Ελάτε για να πάμε. Και αυτό δεν είναι. Και έχουμε κάθε εβδομάδα τέτοιες ειδήσεις. Δεν είναι. Κινούμαστε σταθερά σε αυτή την κατεύθυνση. Και εσείς θέλετε πιο σκληρή φορολόγηση των δηληστήριων από ό,τι καταλαβαίνω. Καταρχήν, κάθε υπερφορολόγηση των δηληστήριων εφοδιαστικής αλυσίδας τραπεζικού συστήματος όπου δεν έχει εφαρμοστεί είναι καλοδεχούμενη έστω και με χρονοκαθυστέρηση εκ μέρους της κυβέρνησης. Και μιλάμε, όχι για την φορολόγηση η οποία είναι η πάγια φορολόγηση, αλλά αυτό το οποίο ορίζεται από την κοινοτική οδηγία ως φορολόγηση των υπερκερδών λόγω ενεργειακής κρίσης. Σε αυτό λοιπόν θεωρούμε ότι η φορολόγηση του 33% θα μπορούσε να είναι μεγαλύτερη, διότι τα κέρδη αυτών είναι μεγαλύτερα, όπως και οριζόντια, τόσο στο τραπεζικό σύστημα, το οποίο και περιγράψατε το πώς αυξάνει τα έσοδά του, ένα, αλλά και στις εφοδιαστικές αλυσίδες. Εκείνο όμως το οποίο εμείς προβληματιζόμαστε και έχουμε σημαντική διαφορά, είναι τα έσοδα από αυτή την συγκυριακή υπερφορολόγηση, ότι θα πάνε σε επιδοματικές πολιτικές, κυρίως για τους συνταξιούχους. Εμείς το έτοιμά μας... Εμάς, ο Πρωθυπουργός, χαμηλός συνταξιούχοι και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Εμάς λοιπόν το αίτημά μας είναι να μπει ΕΚΑΣ μόνιμη βάση, σε μόνιμη βάση, όχι να είναι συγκυριακά επιδόματα τα οποία εθίζει την κοινωνία η Νέα Δημοκρατία με επιδοματικές πολιτικές και με ΠΑΣ, τριετίες, εξισορρόπηση των μισθών. Άρα λέτε τι, να φέρει το ΕΚΑΣ μόνιμα πια. Βεβαίως να δημιουργηθούν πλεονάσματα τα οποία πρέπει να φέρει το ΕΚΑΣ στους συνταξιούχους ως σταθερό μέτρο και διαρκές μέτρο της ασφαλιστικής και κοινωνικής πολιτικής. Και όταν σταματήσει το πάρτι των υπερκερδών, πρέπει, ποιος θα τα πληρώσει? Δεν υπάρχει πάρτι, υπάρχει σωστή κατανομή και αναδιανομή. Όχι, υπάρχουν. Κάποια στιγμή αυτά τα υπερκέρδη των εταιριών πάνω στους οικονομικούς κύκλους
Είτε θα τελειώσουν, είτε οι εταιρείες θα βρουν τρόπους λοιπόν, να τα αντιλογίσουν όμορφα. Η φορολόγηση λοιπόν, η φορολογική πολιτική και δημοσιονομική έχει να κάνει και με το σχεδιασμό σε βάθος χρόνου. Θα μπορεί και μπορεί η κυβέρνηση με τον προπολογισμό που έχει να επαναφέρει το ΕΚΑΣ, το οποίο δεν είναι ποσό, το οποίο δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί από τον εθνικό προπολογισμό. Τι λέτε? Προφανώς τα έσοδα. Και θέλω να κλείσω με το εξής, με το τεκμαρτό των ελεύθερων επαγγελματιών. Μάλιστα, λέτε. Απευθύνομαι στον κύριο, απευθύνομαι στον κύριο Ρωμανό. Στην κριτική σας, τη στοιχειώδη που κάνατε για τις ευρωεκλογές, αναφέρατε ότι ένα πρόβλημα ήταν η ελεύθερη επαγγελματία, η φορολόγηση. Πρέπει να ξέρετε ότι πέρα των υδραυλικών και διαφόρων άλλων ελευθέρων επαγγελμάτων, υπάρχουν ελεύθεροι επαγγελματίες, δικηγόροι, οικονομολόγοι, οι οποίοι, νέοι άνθρωποι, οι οποίοι πλήττονται με αυτή τη μεθοδολογία. Και ευελπιστώ ότι θα είναι στα επόμενα μέτρα, όχι ελάφρυνσης, τροποποίησης. Διότι μας έρχεται καινούργια κοινωνική νομοθεσία, χειρότερη από εκείνη του Κατρούγκαλου, όπου η φορολόγηση και η ασφαλιστική εισφορά θα είναι βάση των εισοδημάτων. Βλέπε Κατρούγκαλος, τον οποίο και καταγγέλλεται. Μόνιμο ΕΚΑΣ, ναι, λοιπόν, λέει κύριε Ρωμανά. Εγώ πάντα ακούω την κριτική και προφανώς η δουλειά μας είναι να, αν θέλετε, να λαμβάνουμε υπόψη και την κριτική και τις προτάσεις και πολλές από αυτές να τις υιοθετούμε κιόλας όταν είναι σωστή κατεύθυνση και όταν είναι μετρημένες. Στο πλαίσιο αυτό, ο ίδιος ο Πρωθυπουργός έχει πει ότι θα γίνουν σημειακές διορθώσεις. Προφανώς θα πρέπει να είναι έτοιμες αυτές, να έχουμε όλα τα στοιχεία για να μπορούν να είναι στη σωστή κατεύθυνση το φθινόπωρο. Από εκεί και πέρα, στη μεγάλη εικόνα, επειδή ακούμε προτάσεις από την αντιπολίτευση που προφανώς είναι ελαφρά την καρδία, υπό την έννοια ότι δεν θα χρειαστεί να τις υιοθετήσει ή να τις υλοποιήσει η αντιπολίτευση. Η αντιπολίτευση μπορεί να κάνει κριτική, μπορεί να κάνει εύκολες προτάσεις. Αυτό το οποίο εμείς επιζητούμε και νομίζω ότι συνδέεται και με το κλίμα των ημερών, είναι μια σοβαρή αντιπολίτευση, είτε προέρχεται από το ΣΥΡΙΖΑ είτε από το ΠΑΣΟΚ, η οποία πράγματι θα κάνει αντιπροτάσεις και θα ζητάμε πολιτικά. Ναι. Και θα ζητάμε επί τη βάση ρεαλιστικών αντιπροτάσεων. Σας λέγαμε, κάνετε υπερφορολόγηση, να κάνετε φορολόγηση των υπερκερδών. Και ερχόσαστε τώρα και το εφαρμόζετε και λέτε ότι δεν είμαστε εμείς σοβαροί. Κάποιο δεν είναι σοβαρό. Τότε ή τώρα. Κάποιο δεν είναι σοβαρό. Καταρχάς, να το κάνω. Μην ξαναγυρνάμε στην προηγούμενη ορολογία και μεθοδολογία. Δεν βοηθάει. Μα έτσι ξεκίνησα, κυρία Παντζή. Δεν βοηθάει. Είπα ότι πολλά από αυτά τα οποία είναι σοβαρά και τα οποία έχουν αξία, τα υιοθετούμε. Αλλά αυτό είναι άλλο από τα λεφτόδεντρα που έχουμε ακούσει την προεκλογική περίοδο. Μάλιστα. Κύριε Καλαμάκη, καμία σχέση τώρα με το άλλο. Ερώτηση. Το πρόγραμμά σας θα το υποβάλλετε για αξιολόγηση στην αρμόδια επιτροπή ώστε να κοστολογηθεί? Όπως το είπατε, στην αρμόδια επιτροπή. Εμείς λέμε ότι το άρθρο 85 του κανονισμού της Βουλής ορίζει τι πρέπει να γίνει σχετικά με τις προτάσεις νόμου που έχουμε καταθέσει. Γιατί δεν είμαστε μια αντιπολίτευση του αέρα των λόγων. Είμαστε μια αντιπολίτευση που κατέθεσε προτάσεις νόμου, σχέδια νόμου για την ακρίβεια και το φορολογικό. Ωραία. Αυτές λοιπόν τις προτάσεις θέλουμε να έρθουν να συζητηθούν στις αρμόδιες επιτροπές της Βουλής, την Οικονομικών Υποθέσεων Αρμόδια Επιτροπή. Γιατί έχουν οικονομικό αποτύπωμα. Έχουν οικονομικό αποτύπωμα και έχουν και την έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου. Συνοδεύονται από την έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου. Να. Άρα λοιπόν θέλουμε να έρθουν για συζήτηση, όπως ορίζει ο κανονισμός της Βουλής, στην Αρμόδια Επιτροπή. Αυτά και όχι το πρόγραμμα. Αυτά. Οι προτάσεις νόμου, το σχέδιο νόμου που έχουμε καταθέσει. Θα είναι και το πρόγραμμα, έχουμε κανονικά. Έχουμε καταθέσει δύο προτάσεις νόμου. Και για την ακρίβεια, πώς αντιμετωπίζεται, και για το φορολογικό. Αυτά λοιπόν, όπως τα έχουμε καταθέσει, να έρθει ο Υπουργός, να έρθουν όλοι να τα συζητήσουν όπως πρέπει. Ενώπιον εδώ έχουμε δει. Με ξεκάθαρο τρόπο. Εδώ, ξεκάθαρα. Γιατί έχουμε δει διπλή κολοτούμπα. Γιατί? Ξεκίνησε ο ΣΥΡΙΖΑ λέγοντας: πάμε μαζί στη Βουλή με το όπως το βλέπω, κανονισμό. Θέλετε να παραβιάσετε τον κανονισμό? Αφήστε με να απαντήσετε. Θέλετε να τον ακούσουμε, κύριε Καλαματιανή, και μετά θα απαντήσω. Στη Βουλή να δούμε και τα λοιπά και να τα δούμε όλα. Έρχεται ο κύριος Χατζηδάκης και λέει: πάμε μαζί στη Βουλή να κάνουμε συζήτηση και με το Γενικό Λογιστήριο και να δούμε ακριβώς τι είναι αυτά που προτείνετε. Μετά έρχεται η κυρία. Δύο λεπτά. Μα δεν σας διέκοψα. Έρχεται η κυρία Τζάκρη μετά και λέει: όχι, δεν θέλουμε αυτό.
Και αρχίζει να. Και γίνεται η πρώτη κολοτούμπα. Και γίνεται η πρώτη κολοτούμπα. Με αυτόν θα πάμε. Και μετά. Όχι στον αέρα. Έρχεται, έρχονται, τσάκρη, και μετά έρχονται οι πηγές του ΣΥΡΙΖΑ. Και μετά έρχονται. Πάμε με τον κανονισμό τη Βουλή του 1985. Έρχονται μετά οι πηγές του ΣΥΡΙΖΑ και αδειάζουν την κυρία Τζάκρη. Όχι, και λένε είμαστε ανοιχτοί σε οποιαδήποτε πρόταση. Ξεκάθαρα μπει στην αποφασίσουμε. Α τα βρουν μεταξύ του. Ο κανονισμό να έρθει. Α πάμε λοιπόν. Α πάμε. Γιατί η κυρία Τζάκρη τι είπε. Η κυρία Τζάκρη είπε ουσιαστικά ότι αυτά έχουν ήδη ελεγχθεί. Υπάρχει πρόταση νόμου. Ξαναλέω. Ο ίδιος ο κύριος Στασούλας έχει απαντήσει ότι δεν μπορεί να έρθει προς συζήτηση η πρόταση νόμου η οποία έχει δημοσιονομικό κόστος. Μα υπάρχει έκθεση. Συνοδεύονται οι προτάσεις. Η έκθεση υπάρχει και υπήρχε και προεκλογικά. Αυτό που λέμε τώρα είναι να πάμε να συζητήσουμε λοιπόν βεβαίως το δικό σας πρόγραμμα και την έκθεση με το Γενικό Λογισμικό Σύμβουλο. Προφανώς λοιπόν δεν το θέλετε γιατί ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι αυτά που προτείνετε είναι ευδόδεντα. Από εμένα και από όλους μας. Δεν ξέρω, γιατί κάνουν δύο κολοτούμπες τη μέρα. Μπορεί μέχρι το μεσημέρι να αλλάξουν πάλι. Να το σε κάθε περίπτωση, η πρόταση του κυρίου Χατζηδάκη είναι στο τραπέζι και με χαρά. Σχετικά με τα λεφτόδεντα τώρα, να το πούμε αυτό. Πείτε το, γιατί ξέρω, παράδειγμα, έχουμε λίγο χρόνο. Λέτε για μόνιμα μέτρα. Γιατί δεν φορολογεί ανώτερα τα μερίσματα από τις μετοχές η κυβέρνηση που έχουμε τον κατώτερο φόρο 5% σε όλη την Ευρώπη? Γιατί δεν το κάνει? Μόνιμα μέτρα που μπορούν να έχουν απόδοση. Ή η αποεπένδυση που έκανε το δημόσιο 40 δισεκατομμύρια, δεν το λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, το λένε ανεξάρτητοι μελετητές, 40 δις κάνει το δημόσιο από την αποεπένδυση στις τράπεζες και μάλιστα ψηφίσανε χτες, φέρανε διάταξη, το μάθατε, έτσι. Που για απαλλάσσει το, τους... ναι, που ναι, λέει ότι θα αποφαίνεται η Τράπεζα της Ελλάδος αν υπάρχει ζημία. Θα αποφαίνεται η Τράπεζα της Ελλάδος. Ναι. Όχι ο εισαγγελέας, που θα δεσμεύει και τον εισαγγελέα, έτσι. Ναι. Δεν το διευκρίνησαν αυτό. Άρα δεσμεύεται ο εισαγγελέας από την έκθεση εμπεριγνωμόνων της Τράπεζας της Ελλάδος για το αν υπάρχει ζημία στο τραπεζικό σύστημα. Και σχετίζεται προφανώς και με αυτό που είπα προηγουμένως. Κυρία Μπατζηλή, πριν πάμε στα υπόλοιπα, θέλουμε να σταθούμε λίγο στα δικά σας. Εσείς χρειάζεστε νέο πρόεδρο ή δεν χρειάζεστε για να πάτε μπροστά? Εμείς σαν ΠΑΣΟΚ και ως κόμμα της κεντροαριστεράς και δημοκρατικό κόμμα, κάνουμε πάντα μία κριτική, αυτοκριτική αναδίπλωση, επανασχεδιασμό της επόμενης μέρας του ίδιου του πολιτικού μας χώρου και μάλιστα όταν βρίσκεται σε επίπεδο διεύρυνσης και κοινωνικών νέων συμμαχιών. Εδώ υπάρχει κριτική από τους συντρόφους σας. Εδώ λοιπόν υπάρχει ισχυρή κριτική από το Πολιτικό Συμβούλιο το οποίο διεξήχθηκε το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Συνεπώς δεν είμαστε 4-5 γραφικοί τύποι οι οποίοι είχαμε βγει νωρίτερα και λέγαμε ότι πρέπει να προχωρήσουμε γρήγορα σε διαδικασίες επανασχεδιασμού και στρατηγικής. Εκτιμώ λοιπόν ότι και μετά το Πολιτικό Συμβούλιο, όπου πραγματικά έλαβε και εσωτερικά ένα μήνυμα ο κύριος Ανδρουλάκης, με την πολιτική ευαισθησία και ευφυΐα που τον διαθέτει, θα πρέπει να προχωρήσουμε μετά ως συνολική απόφαση στην Κεντρική Επιτροπή γρήγορες διαδικασίες. Τι σημαίνει γρήγορες? Γρήγορες, δηλαδή πότε θα σας πω, αυτό την προσωπική μου άποψη και από αυτή που θα πω στο συνέδριο. Είναι ότι θα μπορούσαμε τον Οκτώβριο μήνα, 6 Οκτωβρίου, λέω μια ημερομηνία, όχι τυχαίως, προγραμματική συνδιάσκεψη, γιατί πρέπει να βάλουμε και ένα πολιτικό πλαίσιο. Δεν μπορεί να πάμε μόνο στην εκλογή και να αποφασίζει ο αρχηγός. Και δεύτερον, τις πρώτες 10 μέρες ή 6 ή 3 ή 10 Νοεμβρίου να πάμε σε εκλογή Προέδρου με σαφείς διαδικασίες, να επικοινωνήσουμε το τι επιθυμούμε και να ενεργοποιήσουμε την κοινωνική μας βάση. Πρέπει με οποιοδήποτε τρόπο. Αυτό είναι μια πρόταση, επειδή ακούμε πρώτη φορά ημερομηνίες. Είναι μια πρόταση. Είναι προσωπική, δεν είναι προσωπική σας. Δεν είναι μια πρόταση. Είπατε όμως ότι δεν είναι τυχαίο, ότι το 6 Οκτωβρίου λέτε δεν είναι τυχαίο. Το έχω. Α, εσείς. Ναι. Α, προσωπικά. Εσείς μόνοι σας ή το έχετε συζητήσει λοιπόν, και με κανέναν άλλον? Τώρα, νομίζω λοιπόν ότι το κόμμα μας, όπως και όλα τα κόμματα, στη συζήτηση του προϋπολογισμού, διότι είναι αυτά όλα τα ζητήματα τα οποία συζητάμε. Το πώς θα πάει η ελληνική οικονομία το 24, 25, 26 ναι, με βαθιές αλλαγές στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ναι, πρόγραμμα σταθερότητας. Στη συζήτηση του προϋπολογισμού. Θα πρέπει να είμαστε οργανωμένοι, να έχουμε τελειώσει την εσωτερική μας διαδικασία, ναι, ή την κομματική μας, όπως θέλετε, διαδικασία και να περάσουμε σε μία
αλλαγή σελίδας που μπορεί να είναι να εκλεγεί πάλι ο κύριος Ανδρουλάκης. Ναι, αλλά εντάξει, με άλλο πολιτικό πλαίσιο και. Άρα, υπάρχει ένα ζήτημα όμως εδώ. Ανανέωση, από ό,τι καταλαβαίνω για σας. Ανανέωση. Μέχρι τέλος του 24 θα πρέπει να έχει ξεκαθαριστεί. Να συζητείτε ο προπολογισμός και εμείς να τρέχουμε τώρα σε καφενεία να ψηφίσουμε. Σας διασφαλίζει κανείς ότι ο νέος σας αρχηγός θα είναι κοινοβουλευτικός? Μπορεί να μην είναι κοινοβουλευτικός. Δεν έχει σημασία. Η κοινοβουλευτική δραστηριότητα θα πρέπει να υπάρχει. Ο κύριος Ανδρουλάκης έλειπε ένα χρόνο, ο κύριος Κατρίνης επαξίως και, και εξαιρετικά τον κάλυπτε και νομίζω ότι ο κύριος Οφάμελος τώρα, όπου υπάρχει αυτή η ιστορία. Άρα πώς πρέπει να πάει το Πασόκ στον προϋπολογισμό, στη συζήτηση του προϋπολογισμού, πώς πρέπει να πάει? Με ανανεωμένη εντολή και σαφές οικονομικό και κοινωνικό πρόγραμμα, το οποίο θα πορέει από τις ευρωπαϊκές πολιτικές, από τις ευρωπαϊκές δημοσιονομικές δυνατότητες και από τις ελληνικές προτεραιότητες, μεταξύ των οποίων 2-3 σας ανέφερα, που αφορά κυρίως σταθερές πολιτικές και όχι επιδοματική πολιτική, όπου είναι η προτεραιότητα της Νέας Δημοκρατίας, με ό,τι αυτό σημαίνει. Μάλιστα. Με νέο αρχηγό. Πιθανότατα με ή παλιό. Ή παλιό. Ο νέος αρχηγός μπορεί να είναι από την εκλογική βάση. Μπορεί να είναι και παλιός. Τώρα, κύριε Καλαμαθιώτη, να είναι και ο ίδιος, δεν το γνωρίζω. Είχαμε τη δημοσκόπηση της GPO, η οποία έδειξε ένα πολύ σημαντικό στοιχείο για τον κύριο Αλέξη Τσίπρα. Ένα πολύ σημαντικό ποσοστό στο να είναι μπροστά, να είναι επικεφαλής αυτόν τον ενιαίο φορέα της κεντροαριστεράς. Πώς το βλέπετε αυτό, πώς το σχολιάζετε? Προφανώς δείχνει την αποδοχή που έχει και την έγκριση των προοδευτικών πολιτών ο Αλέξης Τσίπρας. Είναι ενεργός πολιτικά, είναι βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Βέβαια, ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία έχει πρόεδρο, δεν αμφισβητείται αυτό, κανένας δεν το αμφισβητεί. Προφανώς δείχνει την αποδοχή των προοδευτικών πολιτών στο πρόσωπο του Αλέξη Τσίπρα και αυτό σημαίνει κάτι. Τι σημαίνει, λέτε ότι αυτό σημαίνει κάτι? Τι σημαίνει? Επιβεβαιώνεται ως πολιτική προσωπικότητα, είναι δεδομένο αυτό. Πρώην Πρωθυπουργός, προσέφερε στη χώρα, αναγνωρίζεται από τους πολίτες, ειδικά τους προοδευτικούς, γιατί βλέπουμε ότι η αποδοχή του είναι πολύ μεγάλη στους προοδευτικούς πολίτες. Από εκεί και πέρα, είναι ενεργός, ξαναλέω, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία έχει πρόεδρο, αδιαφυσβήτητο. Καλά. Είναι ένα μήνυμα γενικά στο πολιτικό σύστημα, γιατί προσπάθησε να σπηλώσει τον κύριο Τσίπρα, το έργο του, την προσπάθειά του. Προφανώς δεν ισχύει, γιατί στους προοδευτικούς πολίτες, ξαναλέω, υπάρχει αποδοχή. Και στο πρόσωπό του και στο έργο του. Και η σημερινή ηγεσία δεν του έχει φερθεί με τρυφερότητα του κύριου Τσίπρα, η αλήθεια είναι. Δεν νομίζω ότι υπάρχει τέτοιο θέμα, ίσα-ίσα. Ο κύριος Κασελάκης μιλάει με τα καλύτερα για τον κύριο Τσίπρα. Έχει ένα πρόεδρο ο ΣΥΡΙΖΑ, έχει ένα πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, αλλά γίνεται μια προσπάθεια να φτιαχτεί ένα κεντροαριστερό φορέα. Είναι μια κοινωνική αναγκαιότητα για να εκφραστεί η κοινωνική αντιπολίτευση. Και εκεί λοιπόν υπάρχει εκπεφρασμένη άποψη ότι. Ξέρω ότι το θέλει. Εκεί λοιπόν υπάρχει εκπεφρασμένη άποψη του κύριου Κασελάκη θα κατέβει. Εσείς θα ψηφίζατε Κασελάκη ή Τσίπρα? Μισό λεπτάκι. Δεν έχει τεθεί τέτοιο ζήτημα. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, ο κύριος Κασελάκης, πρώτος βγήκε και είπε ότι δεν θα σταθεί εμπόδιο στην κοινωνική απέτηση που υπάρχει για τη σύνθεση του προοδευτικού. Αν υπήρχε χώρου, και Τσίπρας υποψήφιος, εσείς τι θα ψηφίζατε? Μα τώρα είναι σοβαρή κουβέντα αυτή. Φυσικά είναι. Γιατί είναι, τι είναι, σοβαρή. Ενδεχόμενο προς το παρόν, δεν υπάρχουν αυτά τα ενδεχόμενα. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει πρόεδρο, το ΠΑΣΟΚ έχει πρόεδρο. Πρέπει να συζητήσουμε τη βάση την κοινωνική για το πώς θα δομήσουμε μια σύγκριση και μια συνεννόηση μεταξύ μας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.